Κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, εκφράζω τη χαρά μου για την πρόσκληση που μας απέθυνε ο Δήμος Στιέας Σιδηψού να παρευρεθούμε στη σημαντική αυτή εκδήλωση, αλλά και για την ικανοποιητική, θα έλεγα, συμμετοχή της τοπικής μας κοινωνίας στο κάλεσμα του Δήμου. Η εκπόνηση και υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από το Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή, γιατί μας υποχρεώνει να περάσουμε από τις γενικόλογες διακηρύξεις, καλοδεχούμενες και αυτές, στις επεξεργασμένες δράσεις, ώστε οι θεσμικές κατακτήσεις για την ισότητα να μην παραμείνουν κενό γράμμα, αλλά να πάρουν σάρκα και οστά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ως βουλευτής της Αριστεράς, δεν ξεχνώ ότι το γυναικείο κίνημα είναι ένα κίνημα αμφισβήτησης των σχέσεων εξουσίας, ένα κίνημα με ανατρεπτική δυναμική, κίνημα κοινωνικής αλλαγής. Ως βουλευτής της Αριστεράς δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω, και αυτό αποτελεί καταγεγραμμένη ιστορική πραγματικότητα, ότι διαχρονικά πρώτη η Αριστερά, τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας, αγκάλιασε και υιοθέτησε τα αιτήματα των γυναικών για εκπαίδευση, εργασία, για πολιτική και κοινωνική χειραφέτηση. Ο χώρος της Αριστεράς λειτουργήσε ως φυτώριο προωθημένων ιδεών για το γυναικείο κίνημα. Η Αριστερά είναι ο φυσικός σύμμαχος των γυναικών στους αγώνες τους, αντίθετα με τις δυνάμεις της συντήρησης που πολέμησαν συχνά τη αλέα της γυναικής διεκδικήσης. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπενθυμίσω ότι το κίνημα αλληλεγγύης πριν από λίγα χρόνια στην αγωνίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα αναγνώρισε την καταγγελία των συνδικών εργασίας των γυναικών αυτών, ωστόσο στον πυρήνα του είχε τη διάσταση της γυναικείας καταπίεσης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει και γίνονται, παρά τις νομικές ρυθμίσεις και τις θεσμικές κατακτήσεις, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η καταπίεση των γυναικών και η πατριαρχική δομή των κοινωνιών εξακολουθεί να ισχύει. Ο δημόσιος χώρος της πολιτικής και της οικονομίας αποδίδεται ακόμα προνομιακά στους άντρες, ενώ ο ιδιωτικός της οικογένειας ανατίθεται στις γυναίκες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλλιεργούν συχνά τα έμφυλα στερεότυπα που επιδιώκουμε να ανατρέψουμε. Οι παραδοσιακές νοοτροπίες που αφορούν την ταυτότητα της γυναίκας και τις σχέσεις των φύλων να εξακολουθούν σε πολλές κοινωνίες και τοπικές κοινωνίες ιδιαίτερα να είναι κυρίαρχες. Οι παρενέργειες της κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια δικαιώνουν το γυναικείο κίνημα και την αριστερά που επέμεναν ακόμη και σε καιρούς όχι τόσο καλεπούς ότι όταν οι υλικές συνθήκες αλλάζουν προς το χειρότερο, εκείνοι που πρώτοι πλήττονται σε τέτοιες συνθήκες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ανάμεσά τους και η εργαζόμενη γυναίκα. Η γυναική απελευθέρωση δεν είναι κάτι που κατοχυρώθηκε μια και έξω πριν από πολλά χρόνια. Ο δρόμος για την πλήρη και ουσιαστική ισότητα είναι ακόμα μακρύς. Η συμμετοχή και η ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στις δομές εξουσίας και η λήψη των αποφάσεων παραμένει ζητούμενο, ακόμα και σήμερα. Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή της πολυεπίπεδης κρίσης χρειαζόμαστε ένα σαφές και συνολικό πρόγραμμα για τη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές του δημόσιου χώρου. Να ολοκληρωθεί η τυπική αλλά κυρίως να επιτευχθεί η ουσιαστική ισότητα των φύλων. Θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε κοινωνικές πολιτικές, να θέτουμε σε εφαρμογή προγράμματα για την εξάλληψη των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της δημόσιας και της κοινωνικής ζωής, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην πολιτική, στα κέντρα όπου εκπονούνται οι δημόσιες πολιτικές και λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για την καθημερινή μας ζωή. Σε αυτά ακριβώς αποβλέπει η δράση που αναλαμβάνεται σήμερα ως Δήμος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Χάρτας και την ισότητα των φύλων. Και με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την πρωτοβουλία σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημαντική αυτή εκδήλωσή σας. Ευχαριστώ πολύ.